Τι θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι όταν πήγες στην ΑΕΚ? Εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τώρα ακριβώς. Πώς το θυμάσαι, γιατί ήσουν ένα πολύ μικρό παιδί τότε. Εντάξει, αυτό που θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, είναι ένα φιλικό που παίζαμε με την Καρδίτσα Θρακομακεδόνες. Είχα πάει πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι ήταν κριτήριο αυτό το φιλικό για να γίνει όλο αυτό που έγινε μετά, προετοιμασία με το Φερέρ, Ριβάλντο. Τότε στην ΑΕΚ σε αποκαλούσαν νέο Ντέμι και ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω αν αποδέχτηκες ποτέ. Ποτέ, η αλήθεια είναι. Από μέσα μου βασικά, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή να σε αποκαλούν νέο Ντέμι ή Ντέμι ή οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά ποτέ δεν είναι έτσι. Σε χαροποιούσε τότε όμως, να σου το λέγανε, σε χαροποιούσε? Σίγουρα, καθώς ήταν πρόεδρος, εντάξει, ποτέ δεν έχω κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό μου. Ήταν και θα είναι το ίνδαλμά μου. Με αυτόν μεγάλωσα, όπως κάθε γενιά μπορεί να είμαι. Άλλος είχε μεγαλώσει με τον Μαύρο, άλλος με τον Μπάκεβιτς, άλλος με τον οποιονδήποτε. Εγώ, η ηλικία μου ήταν με τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Μετά από αρκετά χρόνια, 2010 ήταν όταν διαγνώστηκε το πρόβλημα υγείας που είχες. 2010 μάλιστα. Τότε είπες, συνέχισες να παίζεις. Κανονικά. Έτσι. Εθνικό Αστέρα, Ελπιδοφόρο, αν δεν κάνω λάθος, Καβάλα. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει, ναι. Βασικά είχα και κάποια κενά διαστήματα, δηλαδή ένα εξάμηνο που δεν είχα ομάδα. Αλλά ναι, κανονικά δεν με πήρα από κάτω, ούτε με πείραξε. Δηλαδή ήθελα να συνεχίσω αυτό που κάνω. Δεν πέρασε από το μυαλό σου ποτέ ότι τώρα τελείωσε μετά? Όχι, ποτέ. Νομίζω ότι σαν να έγινε το αντίθετο μέσα σου. Αυτό ακριβώς. Σαν να πείσμωσα περισσότερο. Αυτό που λέμε πως η ΑΕΚ είναι η ομάδα της καρδιάς σου, νομίζω ότι εσύ είναι κάτι που το έχεις αποδείξει. Γιατί το 2012 ουσιαστικά αυτοπροτάθηκες στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Ισχύει. Δείχνοντας ότι ήθελες διακαώς να επιστρέψεις. Ισχύει. Δεν άντεχα να βλέπω όλο αυτό που γινόταν, να σου πω την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ήμουν ένας άνθρωπος, όχι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ότι θα μπορούσα να βοηθήσω. Δηλαδή δεν είμαι ο Μέση ούτε ο Μαραντόνα. Απλά ψυχολογικά και μόνο πονώντας αυτή την ομάδα από μικρό παιδί, πίστευα ότι θα βοηθήσω ψυχολογικά και να παροτρύνω συμπαίχτες μου για να γίνει ίσως κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Τα κατάφερα ως ένα σημείο, αλλά δεν ήταν αρκετό. Πώς βίωσες λοιπόν εσύ ένα χρόνο μετά αυτή τη μαύρη σελίδα, σε εισαγωγικά, και όχι σε εισαγωγικά, γιατί ήταν μαύρη σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ, το να υποβαστείς την τρίτη εθνική? Δεν θα ξεχαστεί ποτέ βασικά. Ποτέ. Πώς το βίωσες εσύ σαν αθλητής και σαν Μιχάλης που είχες και τόσο αγάπη για την ΑΕΚ, έτσι? Εντάξει, πόνεσα, έκλαψα. Εντάξει, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Όπως είναι στη χαρά, το ίδιο είναι και στη λύπη. Δεν μπορώ να περιγράψω. Περίμενες ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Όχι. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2014, που παίρνεις την απόφαση να σταματήσεις. Η απόφαση αυτή ήταν δύσκολη για σένα ή ήταν κάτι που είχες προετοιμάσει στο μυαλό σου? Είχε πάρθει βασικά η απόφαση, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Και το είχα πει βασικά ότι στην επόμενη στραβή που θα μου γίνει με το πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, ότι ίσως να σταματήσω. Και πιστεύω ότι ήταν καλύτερα για μένα. Να μην ταλαιπωρούμε, να μην καταπονώ τον εαυτό μου περισσότερο. Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, συνεχίζεις να είσαι δίπλα στην ΑΕΚ και από άλλο πόστο. Διαφορετικό. Αυτός όμως το βιώνεις. Προπονητής τώρα στις ακαδημίες, μεταδίδεις τις γνώσεις σου, μεταδίδεις την ψυχολογία σου. Είναι μεγάλο το βάρος. Δηλαδή μπορεί αυτή να είναι και μεγαλύτερη από αυτή που είχες νωρίτερα. Καλά, σίγουρα, ναι, γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά και πρέπει να δίνεις το σωστό παράδειγμα και να μεταφέρεις πράγματα τα οποία ίσως να έχεις ζήσει εσύ και κάποια άλλα που δεν έχεις ζήσει, αλλά είναι τα σωστά. Νομίζω ότι συμμετείχες και στα κοινά με κάποιο τρόπο, γιατί έβαλες υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Αυτό πώς προέκυψε τώρα? Αυτό προέκυψε για την ΑΕΚ, για το γήπεδο, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, όχι ότι ήμουνα, ότι έχω και τις απίστευτες γνώσεις. Απλά προσπαθώ να βοηθήσω από τη μεριά μου κι εγώ, ώστε να χτιστεί ξανά το γήπεδο, να υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα από την ομάδα
στα κοινά, να γνωρίζει, να ξέρει τι γίνεται και όλα τα λοιπά. Αυτό το θύμα του γηπέδου, λοιπόν, είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, είσαι αισιόδοξο ή θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο συζητάμε, συζητάμε, συζητάμε και ξανασυζητάμε? Ευελπιστώ ότι θα γίνει. Από τη μεριά μου κι εγώ, ναι, αισιόδοξο είμαι, όπως πιστεύω ότι είναι και όλος ο κόσμος της ΑΕΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο το γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, η ομάδα είναι υγιής, υπάρχει ένα υγιής σωματείο, υπάρχει ο κύριος Μελισανίδης. Πιστεύω ότι είναι ικανός να κάνει το γήπεδο και γενικά να χαροποιήσει πλέον ξανά όλους τους αιτσίδες που υπάρχουν. Την επαφή σου με τους συγκεκριμένους φιλάθλους δεν την έχεις χάσει, θα την χάσεις και ποτέ. Πλέον έχετε τη δυνατότητα να τα λέτε εκεί στο δικό σου χώρο, στο δικό σου μαγαζί. Η ιδέα αυτή πώς ήρθε? Είπες, ωραία, τώρα θα συναντιόμαστε και σε ένα άλλο μέρος. Ήταν μια αφορμή για να δημιουργήσει αυτό το φόρο? Εντάξει, δεν ήταν μια αφορμή, θα έλεγα. Απλά ήταν μια κίνηση για δικό μου και εντάξει, δεν είμαι μόνος μου στο μαγαζί. Ναι. Είναι και ο Τάσος ο Τσουμάγκας, είναι και άλλο ένα παιδί, ένας φίλος μου. Εντάξει, ήταν μια κίνηση περισσότερο και για ένα στέκι σε εισαγωγικά εκτζίδων, που εντάξει δεν είναι αποκλειστικά αυτό. Το βρίσκεται και πολύ κοντά στο γήπεδο. Πολύ κοντά στο γήπεδο, εντάξει. Και για το γήπεδο, αυτό εντάξει. Και το όνομα πώς προήλθε, το 21 Bees? Μετά από πολλή σκέψη βασικά. Μπράβο, αυτό δεν το μάθω. Ήταν number 21 κανονικά να βγει το όνομα, επειδή είμαστε στη θύρα 21 δίπλα. Απλά το βγάλαμε 21 μέλισσες. Αυτό. Οι μέλισσες πώς προέκυψαν? Κίτρινο, μαύρες μάλλον, κάπως έτσι. Εγώ δεν το έβγαλα πάντως. Μιχάλη, θέλω να σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Για το χρόνο σου. Για μένα ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα. Και για μένα το ίδιο. Να είμαι παρέα στον χώρο σου, στην έδρα σου, από όλες τις απόψεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εγώ το ίδιο.